Λοιπόν, και είμαστε πάλι εδώ, παρέα με τον Μιχάλη και λέμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Αμή. Λοιπόν, να σου μεταφέρω, Μιχάλη μου, τις ερωτήσεις και τα σχόλια που κάνουν εδώ στο chat μου, στο Mood Radio. Αμή, να δούμε. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω μια που λέγαμε για το Σύνταγμα. Ναι. Ο Κυριάκος εδώ από τη Χαλκίδα που μας ακούει ρωτάει ότι όταν οι Tiger Lilies τραγούδησαν στο Σύνταγμα, πώς σου φάνηκαν? Μια χαρά. Γιατί να μην μου φανούν καλοί? Τι εννοεί? Εννοεί ότι αν το κάνανε για αυτό που λέω εγώ, για να φανούν ή όχι, το κάνανε υπέρ των αγανακτισμένων? Αυτό εννοεί ο Κυριάκος? Άραγε, θα μας πει ο Κυριάκος το τι εννοεί. Λοιπόν, μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Πάντως, γιατί μέχρι να μας πει, δεν ξέρω, θα πάρει κάποια ώρα. Λογικά εννοεί πως σου φάνηκαν σαν εμφάνιση, μάλλον. Α, αυτό το στυλ εννοεί. Ναι, και μάλλον να απαντήσουμε και στο ερώτημα αυτό. Όπως λέγαμε πριν, το πώς σου φάνηκε το ότι πήγαν εκεί και τραγούδησαν. Όλα αυτά τα είδη μουσικής εγώ τα ευθερμίζω, γιατί έχω μεγαλώσει έτσι. Τα παιδιά παίζουν ένα ιδιαίτερο στυλ. Ήμουν προς το τέλος, μετά έφυγα. Mm-hmm. Αν δεν συνεχίσουμε το προηγούμενο, είναι ένας καλλιτέχνης που είναι δύσκολο να παίξει και να μην φανεί, έτσι. Ο καλλιτέχνης που βγαίνει πάνω στο πάλκο φαίνεται. Σκοπός είναι γιατί το κάνει. Αν το κάνει για να φανεί, το κάνει γιατί είναι υπέρ μιας τέτοιας κατάστασης. Να. Δεν είμαι κατά των συναδέλφων που παίζουν στο Σύνταγμα για τους αγανακτισμένους, αλλά ο κάθε άνθρωπος μέσα του θα πρέπει να δουλεύει αυτό που κάνει. Δηλαδή να το κάνει υπέρ αυτού και όχι να υπερβαίνει το ότι θέλω να φανώ, αυτό να βοηθήσω την κατάσταση. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Νομίζω κατάλαβα και ο κόσμος. Και αν ο Κυριάκος εννοεί αυτό. Ναι, από ό,τι μου λέει αυτό εννοεί, μου στείλε τώρα. Ναι. Ωραία. Οπότε το απάντησα, νομίζω. Ναι, νομίζω τον καλύψαμε τον Κυριάκο. Ναι. Να πάμε σε επόμενη ερώτηση. Ναι, μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Ερνέστο εδώ μου λέει κάτι, μια πληροφορία μου δίνει. Ότι ένα βράδυ στον Προμαχώνα, στο Ηράκλειο Κρήτης, τραγούδησε μαζί, ναι, με τον πατέρα σου. Και ότι ακόμα θυμάται αυτό το δέσιμο των φωνών σας. Ναι, εντάξει, το δέσιμο των φωνών είναι και το DNA, είναι τα βιώματα τα δικά μου. Έχω τον πατέρα μου μεγάλο, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, είμαι από τους λίγους καλλιτέχνες, ίσως ο μοναδικός, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον άλλον, που εγώ μανατζάρω τον πατέρα μου και όχι ο πατέρας με εμένα. Δηλαδή, εννοώ ότι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης και έστω και αν έχει φτάσει την ηλικία που είναι, τα 65 του, του δίνω εγώ ευκαιρίες ως γιος να κάνει αυτό που ήθελε χρόνια, έτσι. Ναι. Ο πατέρας μου είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, Αλέκος Κακέπης. Έχει δικευτεί στην κριτική μουσική και ακόμα πιο πολύ στα ριζίτικα τραγούδια. Mm. Τα ριζίτικα τραγούδια, όσοι δεν ξέρουν, είναι τραγούδια τα οποία τραγουδούν ακαπέλα, δηλαδή χωρίς μουσική, υπόψη από πίσω, και χωρίζονται στις τάβλες και τις στράτας, τραγούδια για την κριτική φιλοξενία. Έχω λοιπόν ένα καινούργιο συντάκι διπλό που βγαίνει το Σεπτέμβριο. Στο ένα εγώ θα τραγουδάω κριτικοφερμένες κριτικές μπαλάδες, καινούργια τραγούδια, και στο άλλο θα είναι ο πατέρας μου με 12 ριζίτικα τραγούδια. Α, πολύ ωραία. Θα έχουμε δύο εξαιρετικές συμμετοχές, δύο πολύ καλών συναδέλφων και φίλων όμως κυρίως. Mm-hmm. Θα έχουμε τον κύριο Στράτο Τζόρτζογλου, ο οποίος θα απαγγείλει ποίηση του Κώστα του Μουδάτσου, ανατρεπτικού κριτικού συγγραφέα. Mm-hmm. Και θα έχουμε και τη φίλη μου τη Λία τη Δύση, που θα τραγουδήσει δύο παραδοσιακά κυπριακά. Νομίζω ότι θα είναι φοβερή αυτό το όλο το δέσιμο. Ναι, πιστεύω ότι που ετοιμάζεται. Αυτή την εποχή είμαι στο ψάξιμο του δίσκου. Δηλαδή, γράφουμε, τα μελετάω. Πολύ ωραία. Μιχάλη Κακέπης, Αλέκος Κακέπης, Λία Δύση, Στράτος Τζόρτζογλου. Είναι φοβερό, νομίζω. Θα είναι, δεν ξέρω, εμείς αναμένουμε και ανυπομονούμε. Να σου πω την αλήθεια. Θα το δώσω πρώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και δεν ξέρω αν παίζεις κριτικά, έτσι. Πρέπει να σου πω ότι η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Α, μπράβο. Και με την μητέρα μου, πατριώτες. Ωραία. Και εννοείται ότι θα παίξω και κριτικά κομμάτια. Θα τιμήσουμε την Κρήτη. Σε μια εκπομπή ειδικά, δηλαδή νομίζω ότι επιβάλλεται. Έτσι που λέμε στην Κρήτη, έτσι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μου αρέσει, πολύ μου αρέσει. Έτσι, να αρχίσουμε να μιλάμε και λίγο κριτικά. Να πάμε. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν έτσι. Συνεχίζουν. Δεν ξέρω ποια ερώτηση να πρωτοπώ. Να πω του Άρη, ναι, που μας ακούει εδώ την Αθήνα. Ρωτάει να μας πεις ποια είναι η γνώμη σου για τον Ατλαντής, που λέει ότι ό,τι σκουπίδι βρίσκει το λέει ροκ και το προωθεί.
Το συναντήσω στο ραδιοφωνικό σταθμό, εννοεί. Ναι. Ναι. Αυτό το λέει ο Άρης ή το λένε για το Ατλαντής? Ρωτάει ο Άρης. Ότι λένε είναι... για το Ατλαντής, ό,τι σκουπίδι. Α, για το μου βάλει. Ότι ποια είναι, λέει, ρωτάει ο Άρης, ποια είναι η γνώμη σου για τον Ατλαντής, που ό,τι σκουπίδι βρίσκει το λέει ρο και το προωθεί. Εντάξει, αυτή είναι μια άποψη του Άρη και θέλει να μάθει τη δικιά σου, από ό,τι κατάλαβα. Όταν εξειδικεύεσαι, α πούμε, τον Άρη, όταν ειδικεύεσαι, μάλλον παίζεις ένα μόνο είδος μουσικής, ένα μόνο είδος μουσικής, mm-hmm. λογικό είναι να παίξεις και πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι. Ναι. Είναι αντικειμενικό. Το τι είναι σκουπίδι και τι όχι είναι υποκειμενικό, αντικειμενικό. Τώρα, υπάρχουν αντικειμενικά τραγούδια τα οποία είναι όχι καλά δουλεμένα, όχι καλά γραμμένα και όχι καλά γενικά. Ναι, σίγουρα. Αν παίζεις μόνο ένα είδος μουσικής, πιστεύω ότι θα πέσεις και σε αυτό το λούκι. Απλαντή, σαν σταθμός, έχει βοηθήσει και στο παρελθόν το ροκ και τώρα. Σαν μουσική, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, αν παίζονται και κάποια κομμάτια τα οποία δεν είναι καλά, από ό,τι ξέρω, ο Ατλαντής κάνει και παραγωγές, έτσι, κάνει mm-hmm. δίσκους. Ναι. Είναι λογικό να παιχτούν και όχι καλά πράγματα. Προσωπικά έχω να ακούσω ο Ατλαντής κάνα δύο μήνες, δεν πιάνω πάντα εκεί που είναι. Ναι. Σαν σταθμός έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ροκ, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και άλλη πλευρά που μπορεί κάποια στιγμή να μην παίξει καλά πράγματα. Δεν διαφωνώ. Σωστά. Και μια που αυτό λέμε. Αυτό σημαίνει σε όλους τους σταθμούς του ραδιοφωνικού. Σίγουρα. Δηλαδή, όταν βάλεις μελωδία, έτσι. Ναι. Δεν είναι δυνατόν πάντα να ακούσεις κάτι το οποίο είναι καλό. Εντάξει, όπως είπες, είναι υποκειμενικό. Είναι το ακριβώς. Τι θα ακούσει ο καθένας, ποια είναι τα ακούσματά του και. Έτσι. Έχει την άποψή του. Αν ο Άρης εννοεί τις παραγωγές, μπορεί να συμφωνώ. Ναι. Ότι μπορεί να μην γίνονται καλές παραγωγές. Εκεί συμφωνώ, ναι. Θα έπρεπε οι παραγωγές να είναι καλές. Αλλά υπάρχει το οικονομικό το πρόβλημα. Τώρα, τι να σου πω. Είναι ολόκληρη η συζήτηση αυτή. Είναι ολόκληρη η κουβέντα. Και μια που μιλάμε έτσι για το ραδιόφωνο, θέλω να σε πάω στο κομμάτι που λέγεται Ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ναι. Εφόσον είμαστε πλέον στην εποχή των υπολογιστών, θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου για το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Νομίζεις ότι έχει μέλλον, πιστεύεις ότι ο περισσότερος κόσμος πλέον ακούει πιο πολύ Ιντερνετικό ραδιόφωνο ή το ραδιόφωνο στα FM, ας πούμε. Να το πάρω λιγάκι κοινωνιολογικό, συγκοινωνιολογικά, ναι. Θα σου πω κάτι, ξεκουπάνω λίγο τώρα. Όσο υπάρχει κίνηση στους δρόμους mm-hmm. και όσο κάποιος άνθρωπος είναι μία με δύο ή τρεις ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του, ναι. αναγκαστικά θα πρέπει να ακούει αναλογικό ραδιόφωνο. Ναι. Άσχετα αν υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις και μπορείς να ακούσεις και... Ιντερνετικό, πράγμα το οποίο συμβαίνει σπάνια για μέσα μάξι εννοώ. Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι. Ναι, στα αυτοκίνητα θα ακούσεις πρώτα απ' όλα λοιπόν, όσο υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο του άλλου, θα ακούσει το αναλογικό ραδιόφωνο. Η άποψή μου για το Ιντερνετικό ραδιόφωνο είναι η εξής. Θα πρέπει να ανέβει κι άλλο, γιατί δεν υπάρχουν λίστες, τα playlist που λένε, έτσι. Ναι. Εσείς παίζετε με playlist. Βάζουμε τα κομμάτια που μας αρέσουν, που αρέσουν στους γουστάρουν. Ναι. Έτσι. Ναι. Τα περισσότερα ραδιόφωνα παίζουν playlist, κατευθύνονται από κάποιες εταιρείες, από κάποια πολύ μεγάλα ονόματα. Ίσως δεν την ψάχνουν πιο πολύ αλλού, ίσως mm-hmm. άλλοι την ψάχνουν. Αλλά το Ιντερνετικό ραδιόφωνο αυτό ακριβώς μπορεί να προσφέρει και να δώσει. Είναι θέμα καινοτοπίας λαού. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχει μέλλον, αρκεί να γίνεται σωστά η δουλειά. Να είναι αντικειμενικό και να βγάζει πράγμα που λέμε. Να προσφέρει αντικειμενικά. Καινούργιες δουλειές, καλές δουλειές, νέους καλλιτέχνες ή καλλιτέχνες που δεν είχαν κάποτε αυτό που λέμε την καταξίωση, να τους προσφέρει το Ιντερνετικό ραδιόφωνο κάτι τέτοιο. Αλλά με κάτι καλό όμως, αντικειμενικά. Σωστά. Π.χ. εγώ έχω ανακαλύψει σε σένα mm-hmm. συναδέλφους του οποίου δεν ήξερα. Ναι. Και ούτε τους είχα ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Το άλλο. Είναι εξαιρετική. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, πρέπει να σου πω. Άρα αυτή είναι η προσφορά, η αντικειμενικότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η άποψή σου. Πρέπει να ομολογήσω δηλαδή. ναι. Και μιας που λέμε, μου είπες μάλλον για καλλιτέχνες, ας πούμε, που δεν τους, ίσως να μην τους γνώριζες πριν, να μην τους έχεις ακούσει μάλλον στο ραδιόφωνο, στο αναλογικό, θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου για, ναι. δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, καλώς ή κακώς υπάρχουν πλέον αρκετά reality, έτσι, και ειδικά reality μουσικής.
αρκετά reality. Ναι, τη μουσική. Ναι. Νομίζω ότι κυκλοφορούν πολλά. Θέλω να μου πεις τι γνώμη για τα παιδιά που βγαίνουν μέσα από αυτά τα reality και αν πιστεύεις πως δίνονται ευκαιρίες. Θα μου λες κάτι και πολύ. Ένα πολύ καλός μου φίλος που βγήκε νομίζω πρώτος τώρα, ο Παναγιώτης. Mm-hmm. Λοιπόν, θα κρίνω πρώτα τον Παναγιώτη, τον Τζακαλάκο που βγήκε πρώτος. Mm-hmm. Πρώτος δεν βγήκε. Ναι. Ήταν ο νικητής, ναι. Αυτό το παιδί δουλεύαμε πριν από 2 χρόνια στο Σταυρό του Νότου. Έχω να πω για αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι πολύ καλό παιδί. Ένα πολύ καλό καλλιτέχνη. Και επειδή ήμασταν μαζί στα Καμαρίνια 1 χρόνο, είχε σκοπό να το κάνει αυτό. Ναι. Και συζητήσαμε μαζί τα υπέρ και τα κατά. Αυτό που μου είπε, μου λέει: Μιχάλη, δεν έχω ευκαιρία. Πού να παίξω, να κάτσω εδώ, να με δει ποιο. Μόνο έτσι μπορώ. Και του λέω: αν αργότερα χαθεί, κάνει δείξη, μου λέει: το ρισκάρω. Σου λέω μια κουβέντα που κάναμε τον Παναγιώτη, έτσι, ως απάντηση. Ναι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν βγει πρώτοι και δεν φαίνονται πουθενά. Ναι. Έτσι. Σίγουρα. Υπάρχουν καριέρες οι οποίες δεν συνεχίζονται ή αφού συνεχιστούν είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έδειξε ο άλλος όταν ήταν στο reality. Ναι, όπως είπες, έχουν βγει αρκετά παιδιά έτσι, από κάποια reality που έχουν πάρει την πρώτη θέση, αλλά μετά έχουν εξαφανιστεί, έχουν χαθεί. Ακριβώς. Αυτό τώρα, αν το βάζουμε καταρχήν δεν είμαι αρνητικός. Καταρχήν δεν είμαι αρνητικός. Mm. Αλλά απ' την άλλη φαίνεται ότι δεν κάνεις καριέρα κανονική. Δεν κάνεις καριέρα ουσιαστική. Αυτό όμως είναι και θέμα δικό σου, καθαρά πώς θα το χειριστείς μετά. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Έτσι. Mm. Αλλά σεβαστώ και από τους άλλους που θέλουν μια ευκαιρία οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν στον ίδιο μοίρα. Σου λέει για πάνω να δούμε. Είναι πώς θα προχειρηθεί μετά. Ναι, το βλέπουν σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία. Ναι, να βγουν και στην επιφάνεια και μετά, όπως είπες, είναι πώς θα το χειριστεί ο καθένας. Δεν διαφωνώ. Διαφωνώ με τα επίπεδα της εκπομπής όμως, έτσι. Δηλαδή, δεν θα ήθελα σε ένα τέτοιο διαγωνισμό να προσβάλλει ένα καλλιτέχνη αυτός που είναι ο κριτής. Να του πει, δηλαδή, έκανες αυτό, έκανες εκείνο και ουσιαστικά να τον προσβάλλει, όχι να τον βοηθήσει να εξελιχθεί σε αυτό. Τα επίπεδα της εκπομπής διαφωνώ. Θα ήθελα να είναι υψηλότερα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και βέβαια. Μου είπες πριν ότι δεν θα πήγαινες εσύ σε reality. Ναι. Νομίζω ναι. Δηλαδή αν ήσουν στη θέση κάποιο από αυτά τα παιδιά και ήθελες να βγει η δουλειά σου προς τα έξω και λοιπά, δεν θα το έκανες. Κοιτάξτε να δεις, εγώ τώρα είμαι και 43 χρόνια, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν ήμουν 23, τι θα έκανα αυτή την εποχή, ειλικρινά σου μιλάω. Έχω ζήσει κάποιες άλλες εποχές. Εμένα η ευκαιρία μου ήταν μια 7 ετία στο Σταυρό του Νότου, όπου δεν χρειάστηκε για τίποτα άλλο και ένα σύριαλ στον Αντένα, όπου ακουγόταν η φωνή μου. Να, βοήθησε και εμένα η τηλεόραση, έτσι. Ναι. Οπωσδήποτε η τηλεόραση βοηθάει. Μπορεί και να το έκανα, αν ήμουν τώρα 23. Ναι. Δεν λέω ψέματα. Όχι. Αλλά θα τη δρούσα καθαρά στο επίπεδο της εκπομπής. Μπορεί να έφευγα. Αν με προσέβαλε κανένας. Ναι, γιατί γίνονται και αυτά μέσα στα συγκεκριμένα reality, γίνονται. Ναι, αναρχή να μην είναι στημένα. Ναι. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Και το στημένο διαφωνώ. Άμα υπάρχει στημένο που δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν υπάρχει, δεν είναι σωστό. Έτσι είναι, γιατί αν είναι στημένο, θέλουν να μάλλον να προωθήσουν πιο πολύ κάποια άτομα. Μπορεί να προσβάλλουν. Και να είναι στημένο, δηλαδή οι προσβολές που θα λένε στο σχεδόν. Ναι, ακριβώς. Άρα είναι κάτι ψεύτικο, λοιπόν. Επειδή δεν έχω αποδείξει και δεν μπορώ να ξέρω. Όχι, ναι, υποθέσεις κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνεται πίσω από τις κάμερες και πίσω από όλο αυτό, μάλλον. Βέβαια. Αλλά ο καθένας έχει την άποψή του και μπορεί να την εκφράζει. Εγώ, έτσι όπως με φαντάζομαι, στα 23 μου θα πήγαινα. Mm-hmm. Και αν προσέβαλε κανένας, θα τους τα φέταγα και θα ροχ κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Και θα ήθελα και εγώ να επιλέγω τα τραγούδια που θα πω, έτσι. Ναι. Το οποίο δεν γίνεται. Πριν συνεχίσω να σου, γιατί έχω ερώτηση τώρα, που δηλαδή μου έδωσες φοβερή πάσα, πρέπει να σου πω. Αλλά πριν σου πω την ερώτηση, ο Μάος Κακεπάκης, που σε ρώτησα κιόλας πριν, μου είπες ότι είναι ξαδερφός σου. Για να λέγεται Κακεπάκης και μάλλον. Ναι, γιατί εντάξει, εμείς κριτικοί έχουμε, το οικογένεια πηγαίνει σόι μεγάλο. Μου λέει να σου πω ότι να είσαι πάντα καλά, να μας διασκεδάζεις, να μας ζεσταίνεις με τα τραγούδια σου και την ανθρωπιά σου και εύχεται να είσαι πάντα κοντά μας. Και θέλει επίσης όσο και χαιρετίσματα. Να είναι καλά, ο Μανώλης, ο τι. Ναι, Μάνος Κακεπάκης. Εντάξει, ξαδελφός.
Εδώ πέρα ακούω ότι ο Κυριάκος, ας πούμε, μας λέει ότι έχεις φωνάρα και ότι του αρέσει πολύ η μουσική σου. Να είναι καλά και όλα στα παιδιά εδώ πέρα. Δηλαδή έχουμε πολλά θετικά σχόλια. Πάρα πολλά θα έλεγα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί πρέπει να δηλώσω κιόλας ότι είμαι και θαυμαστριά σου. Μ' αρέσουν και εμένα πολύ τα κομμάτια σου. Και χαίρομαι που σε έχω εδώ κοντά μου. Και μιας που έτσι μου δώσες αυτήν την ωραία πάσα όπως σου είπα πριν, θέλω να μου πεις αν από μικρός ήθελες να ασχοληθείς με τη μουσική που θα ήθελες λογικά, αλλά αν αυτό πραγματοποιήθηκε στο βαθμό που θα ήθελες. Θα σου πω αμέσως, όχι, δεν έχω ικανοποιηθεί όσο θέλω. Ναι. Ήθελα πιο πολύ. Τι θα πει πιο πολύ? Mm-hmm. Ακόμα και εγώ που ίσως θεωρείτε ότι έχω κάποια καταξίωση, δεν έχω κάνει πράγματα τα οποία ήθελα, θα ήθελα να κάνω. Να. Και με έχει σταματήσει, και το σύστημα και οι υπάρχουσες καταστάσεις και τα γεγονότα και με έχει σταματήσει και η ίδια μου η χώρα, η οποία μπορεί να δεχτεί ίσως αυτό που κάνω κάποια στιγμή. Να. Δηλαδή, αν κάποιος για κάποιο λόγο έχω παρεξηγηθεί στα live παλιά και τώρα, είναι αυτή η αίσθηση του χιούμορ που έβγαζα παλιά, η οποία τώρα έχει γίνει της μόδας, αλλά όταν το πρώτο έκανα εγώ, κατηγορήθηκα. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να κάνω εγώ, να κάνω μια πολύ ωραία παραγωγή δίσκου, mm-hmm. με διάφορους συναδέλφους, ιδιαίτερα και περίεργα φτιαγμένα τραγούδια, τα οποία είναι λίγο δύσκολο να τα δεχτούμε εδώ. Ναι. Αλλά εγώ θα το κάνω. Έτσι. Ναι. Και πιστεύω ότι σε 50 με 100 χρόνια θα έχω την ανάλογη κατασκευή. Πλάκα σου κάνω τώρα. Θα ήθελα να σου πω ότι και εγώ έχω σταματήσει. Δηλαδή δεν μπόρεσα να κάνω από αυτά που γούσταρα τελείως 100%. Γιατί ήταν τελείως αναπτυκτικά και περίεργα. Να. Επίσης, αυτό. Η τηλεόραση δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αλλά ίσως θα πρέπει να το κάνω και αυτό λιγάκι. Να πάω στην τηλεόραση. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος βλέπει τηλεόραση. Και για να κάνεις αυτό που θες πρέπει να σε δούνε. Ναι. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα, να το πω. Ναι. Δεν φταίει ο κόσμος, δεν φταίει. Έτσι ενημερώνεται, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ναι, εντάξει. Μου πες τώρα για τηλεόραση όμως. Ναι. Πρέπει να σου πω, το 2001 ήταν που συμμετείχε σε soundtrack της ελληνικής σειράς στο Δούριο Ήπο. Σωστά. Ναι. Που πιστεύω εντάξει, ότι ήταν ίσως η πιο ροκ σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν ήταν πιο ροκ σειρά στην ελληνική τηλεόραση. Μόνο αυτή. Ναι, έτσι, ο Δούριος Ήπος. Και πρέπει να σου πω, επειδή το παρακολουθούσα, ότι εγώ εκεί άρχισα να γνωρίζω τα κομμάτια σου πιο πολύ και να σου πω και την αλήθεια, πίστευα πως η φωνή που ακούγεται στα τραγούδια ήταν του πρωταγωνιστή της σειράς. Ήτανε του? Του πρωταγωνιστή της σειράς. Έτσι πίστευα. Ναι, θα σου πω γι' αυτό. Ο σκηνοθέτης επέλεξε εμένα και τον Δημήτρη, τον Αλεξανδρή, mm-hmm. γιατί αν σε πάρει τηλέφωνο ο Δημήτρης και σου μιλήσει τώρα. Θα νομίζω ότι ακούω εσένα. Θα νομίζεις ότι ακούς τον Κακέπη. Έτσι υπήρχαν, είναι και σε πρεμιέν, εξαιρετικός τοπιός. Έτσι και είμαστε και φίλοι. Και η φωνή του όταν μίλαγε ήταν η ίδια με το όταν τραγούδαγε. Μόνο το τραγουδάει δεν μπορεί να τραγουδήσει για μένα, εντάξει. Ναι. Αλλά, ναι, ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό γυρισμένο. Ναι, αλλά αυτό ακριβώς, τον άκουγα που μιλούσε και όταν άκουγα και το τραγούδι, λέω δεν μπορεί. Δεν πρέπει να κάνω λάθος. Αλλά εντάξει. Ναι, μελέψει και με αυτόν τον τρόπο που μιλάω, που να φανταστείς να δεις τι κάνει και η ηθοποιή. Ερχόταν στα καμαρίνια, στο Σταυρό, και ερχόταν και σε παραστάσεις και έβλεπε τι κάνω. Έχει πάρει κινήσεις δικές μου, ακόμα και στο καμαρίνι, σε φυσική ζωή, ακόμα και πάνω στο πάλκο και στον τρόπο της ομιλίας. Ναι. Δεν με θεωρούσε και με θεωρεί ένα ροκ άνθρωπο, έτσι το λέει, δεν το λέω εγώ. Και ουσιαστικά ο ηθοποιός με μελέψει ο Δημήτρης. Ναι. Ήταν να μελέψει ένα ρόλο, έτσι. Mm-hmm. Και βγήκε πολύ ωραία. Φαινόταν ότι είναι δικιά του φωνή. Σου λέω ότι δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ είχα παραπλανηθεί και υποστήριζα κιόλας ότι ήταν η δικιά του η φωνή. Ό,τι και αν μου λέγανε, δεν. Είναι θετικό που παραπλανήθηκε. Ναι, νομίζω πως ήταν πολύ καλή δουλειά όλο αυτό. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή. Και τα τραγούδια ένα-ένα. Ναι. Είναι και επίκαιρο ένα κομμάτι, το έχω σαν αστική αγώνα, για να το ξέρει. Ναι, ναι, το έχω βάλει, πρέπει να σου πω, αρκετές φορές εκπομπές. Είναι τα αγαπημένα μου κομμάτια.
Λέω να ανεβάζουν και ένταση όταν παίζει το συγκεκριμένο. Και όχι μόνο το συγκεκριμένο, και άλλα είναι. Έτσι έχω αγαπήσει πολλά κομμάτια σου και όχι μόνο εγώ. Πιστεύω ότι ο περισσότερο κόσμο πλέον. Υπάρχουν τραγούδια που κάνουν καριέρα μετά από χρόνια. Εμένα αυτό με στεναχωρεί από τη μια, αλλά με ευχαριστεί από τη δεύτερη. Γιατί οτιδήποτε καλό ποτέ δεν χάνεται. Ναι. Όποτε και να το βγάλει. Έτσι. Γιατί προκειμένου το σκι αγώνα το αλλάζω στι συναυλίε. Γιατί είναι αφού είναι σκι αγώνα πάλι θα νικηθώ, λέω πια δεν θα νικηθώ. Ναι. Με την άδεια του στιχουργού, του Κορδέλα. Για να πάμε, ότι δεν θα νικηθούμε σκι αγώνα, πάμε μπροστά. Σωστά, πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Και μιας που είπες έτσι για live καταστάσεις, εγώ πρέπει να σου πω ότι σε είδα στην αρχιτεκτονική σου ζωγράφου μαζί με τους Sold Out. Και, ναι, από τα καλύτερα παιδιά είναι και φίλοι μας. Μ' άρεσε, πρέπει να σου πω πάρα πολύ το πρόγραμμα και μ' άρεσε πάρα πολύ που σε είδα και από κοντά έτσι στη σκηνή. Ήταν δηλαδή το δέσιμο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και ειδικά ένα κομμάτι που λέτε μαζί με τη Vivi από Sold Out. Κάτσε, το θυμηθώ τον τίτλο. Το τι να σου πω. Τι να σου πω, το δικό μου, ναι. Ναι, μ' αρέσει. Είναι το αγαπημένο της Βιβής αυτό. Νομίζω ότι η Βιβή πρέπει να τη το στερήσω, γιατί μ' αρέσει και εμένα πολύ. Αλλά εντάξει, έχουμε, τι δεν μπορώ να μην το πω, να μην εκφραστώ, ας πούμε. Μιχάλη μου, τι λες να πάμε να ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια δικά σου, ναι. Γιατί εδώ πέρα το ακροατές ήταν κομμάτι. Θέλουν να ακούσουν κομμάτι. Δηλαδή, ναι, να ακούσουμε, απλά. Λοιπόν. Να πω κάπου τι που δουλεύω τώρα για το καλοκαίρι που θα είναι άμεσο. Θα τα πούμε αυτά. Δεν θα φύγεις έτσι απλά. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Όχι. Θα τα πούμε αυτά. Απλά να ακούσουμε ένα-δύο κομμάτια σου. Okay. Και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν τελειώσαμε. Έχω ακόμα να σου κάνω 2-3 ερωτησούλες που αφορά και για την καινούργια σου δουλειά. Θέλω να μας πεις. Και το ναι, που θα ναι, βρίσκεσαι ναι. και το καλοκαίρι φυσικά. Και μάλιστα να σου πω και μια ερώτηση. Ότι με ρωτάνε πότε θα πας Ηράκλειο. Θέλουμε να πας Ηράκλειο, ναι. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Ορίστε, πήρα την απάντηση. Θα πάω να δω τους γονείς μου, θα πάω να δω τους γονείς μου στο χωριό και θα πάω στο Ηράκλειο να πέσω. Ορίστε, Ηράκλειο, δηλαδή έχει σας περιμένει ένας Αύγουστος, όχι απλά υπέροχος, αλλά μουσικός Αύγουστος. Με τη φωνή φυσικά του Μιχάλη Κακέπη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε το παραμύθι. Γιατί νομίζω, το παραμύθι. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι ωραία έτσι κάποιες φορές να ζούμε το δικό μας παραμύθι.